Εκδήλωση μνήμης για την ίδρυση της Ανατολής και τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας διοργάνωσαν από κοινού το πρωί της Κυριακής η Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος Ιωαννιτών και η Δημοτική Κοινότητα Ανατολής. Ήταν 14 Σεπτεμβρίου του 1932 όταν οι πρώτοι κάτοικοι της Ανατολής, ξεριζωμένοι από διάφορες γωνιές του Πόντου και της Μικράς Ασίας, θεμελίωσαν το παλιό Πέτρινο Σχολείο, δίνοντας στη νέα τους κοινότητα το όνομα Ανατολή, προκειμένου να τους θυμίζει τη γενέθλια γη που άφησαν πίσω τους. Την ίδια μέρα, 10 χρόνια νωρίτερα, στις 14 Σεπτεμβρίου του 1922, πραγματοποιείται η πυρπόληση της Σμύρνης, με την ημέρα να καθιερώνεται με απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου το 1998 ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα συγκίνησης, με την κυβέρνηση να εκπροσωπεί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Αθανάσιος Μπαλέρμπας. Τόσο ο ίδιος όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Κώστας Χεράβας, αλλά και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας, στους χαιρετισμούς τους μίλησαν για τα μηνύματα που αποπνέει η μέρα, αλλά και για την ανάγκη τα γεγονότα να μην σβηστούν ποτέ από τη συλλογική μνήμη. Ο ελληνισμός στη Μικρά Ασία και στον Πόντο είχε ζωή πάνω από 3.000 χρόνια και αυτή η ζωή έπαψε ξαφνικά το Σεπτέμβριο του 1922. Θα πρέπει να αναλογιστούμε και να αναλογιζόμαστε κάθε μέρα τις αιτίες αυτής της μεγάλης τραγωδίας, της μεγάλης ήττας. Ο διχασμός, η ανεπάρκεια, ο εγωισμός, η φιλαυτία, η φιλαρχία, το να βάζουμε το εγώ πάνω από το εμείς, που έλεγε και ο Μακρυγιάννης, όλα αυτά οδήγησαν στη μεγάλη αυτή καταστροφή. Όμως μέσα από αυτή την καταστροφή μπορούμε να κρατήσουμε την αυταπάρνηση, την αυτοθυσία του απλού Έλληνα στρατιώτη. Του στρατιώτη που, παρά τα λάθη της στρατιωτικής ηγεσίας της εποχής, παρέμεινε, πολέμησε, έδωσε τη ζωή του, σύρθηκε εχμάλωτος στη Μικρά Ασία, στα Αμελέτα Μπουρού, γύρισε μετά από χρόνια. Η τραγωδία λοιπόν συντελέστηκε. Συντελέστηκε με τη θυσία δεκάδων, εκατοντάδων χιλιάδων συμπατριωτών μας στη Μικρά Ασία και στον Πόντο, τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο και άλλους. Όμως είναι και μια ημέρα γενέθλια, ξέρετε, γιατί από τον Σεπτέμβρη του 22 και μέχρι το 27 που ερχόντουσαν με τις ανταλλαγές πληθυσμών οι πρόσφυγες, μέσα σε ένα πολύ δύσκολο πολιτικό, κοινωνικό, εθνικό, παγκόσμιο περιβάλλον, γεννήθηκε το νέο ελληνικό κράτος. Γιατί οι αδελφοί μας από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο πλούτησαν την κοινωνία μας, πλούτησαν την εθνική μας ζωή, πλούτησαν τον πολιτισμό μας. Δεν θα αναφερθώ ιδιαίτερα, απλώς θα αναφέρω ένα ιστορικό αφήγημα από τα ιστορικά αρχεία της Αμερικάνικης Πρεσβείας τότε στην Τουρκία. Αναφέρει ότι στην περιοχή της Μπάφρας από το Φεβρουάριο μέχρι τον Αύγουστο το 1920 εκτελέστηκαν και σφαγιάστηκαν 6.000 Έλληνες πόντοι από το κύμα των Νεοτούρκων, όπου είχαν καταφύγει εκεί στις εκκλησίες για να βρουν ασφάλεια από τη γύρω περιοχή. Να θυμηθούμε μόνο ότι στην περιοχή της Μπάφρας και του Αζάμ από το 1914 μέχρι το 1923 το κύμα των Νεοτούρκων εξολόθρευσε και εκτέλεσε περίπου 25.000 Έλληνες πόντιους. Οι λίγοι που μείνανε μετακινήθηκαν και εκτοπίστηκαν προς τη Μικρά Ασία. Σήμερα όμως τι γίνεται, τι βλέπουμε? Το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας του Ερντογάν και της Τουρκίας παίρνει σάρκα και οστά. Γίνεται μάθημα στη γεωγραφία στα γυμνάσια της Τουρκίας και περνάει ως μάθηση στους νέους, αλλά αυτό το πιστεύουν και οι ίδιοι οι δάσκαλοί τους που το διδάσκουν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα χιλιάδες θύματα που είχαμε την περίοδο εκείνη. Πάνω απ' όλα δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε μία μέρα, ούτε μια στιγμή τον τόπο μας, όπου έζησαν οι πρόγονοί μας, όπου από την βαθιά αρχαιότητα ζούσαν ειρηνικά και δεν είχαν ποτέ προβλήματα. Στεκόμαστε εδώ στην Ανατολή, σε αυτόν τον τόπο που φιλοξένησε τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, για να τιμήσουμε τη μνήμη εκείνων που χάθηκαν στην
γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στη θύμνηση των προγόνων μας που βίωσαν την ανίποτη τραγωδία της καταστροφής, της βίας και του ξεριζωμού από τις προγονικές τους αιστείες. Η Ανατολή αποτελεί ζωντανή ματηρία αυτής της ιστορίας. Εδώ εγκαταστάθηκαν οικογένειες που άφησαν πίσω τους τα πάντα. Το σπίτι τους, τη γη τους, τις παραδόσεις τους. Ήρθαν εδώ αναζητώντας ένα νέο ξεκίνημα, κουβαλώντας μνήμες και τα τραύματα από τις θρικαλαιότητες που υπέστησαν. Ο τόπος μας τους δέχτηκε και έγινε το νέο του σπίτι. Από αυτούς τους ανθρώπους που είχαν το κουράγιο και την αποφασιστικότητα να ξαναρχίσουν τη ζωή τους, αντλούμε και εμείς δύναμη και έμπνευση. Η ιστορία της μικρασιατικής καταστροφής και της γενοκτονίας δεν είναι ένα απλό ιστορικό γεγονός. Είναι μια πληγή που μας θυμίζει τη βαρβαρότητα του πολέμου, τον πόνο του ξεριζωμού, αλλά και την αξία της ειρήνης, της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης. Αξίες που κατακτήθηκαν με κόπο και μετά από πολύ χρόνο, καθώς η μητέρα πατρίδα δεν υποδέχτηκε πολύ φιλόξενα τους πονεμένους ανθρώπους από την πρώτη στιγμή. Φτάνοντας στο σήμερα όμως, εμείς οι Έλληνες και ως Γιαννιώτες οφείλουμε να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων της προσφυγιάς. Να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, σημείωσε λίγο αργότερα σε δηλώσεις του ο κ. Μπαλέρμπας, ενώ οι βουλευτές Ιωαννίνων, Μαρία Κεφάλα και Μερόπη Τζούφη αναφέρθηκαν στα γεγονότα που δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε σε αντιπαραβολή με τα προσφυγικά ρεύματα που παρατηρούνται στη σημερινή εποχή. Με ιδιαίτερη τιμή εκπροσώπησα την ελληνική κυβέρνηση στην τελετή μνήμης για την γενοκτονία και την απώλεια της Μικράς Ασίας και των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Είναι μέρες που πρέπει να τις θυμόμαστε, γιατί πρέπει να διδασκόμαστε από τα λάθη μας, αλλά ταυτόχρονα είναι και η μέρα που σηματοδοτεί τη νέα ελληνική κοινωνία, καθώς οι αδελφοί μας από τη Μικρά Ασία και από τον Πόντο εμπλούτησαν την ελληνική κοινωνία, τον ελληνικό πολιτισμό και πορευτήκαμε όλοι μαζί σε μια καλύτερη, θέλω να πιστεύω, Ελλάδα. Και προσπαθούμε συνεχώς για μια Ελλάδα όπως την ονειρεύτηκαν οι πρόγονοί μας, αυτοί που κάναν την Επανάσταση του 1921, για ένα πρότυπο κράτος ευρωπαϊκό στην Ανατολή. Με σεβασμό αποτείουμε σήμερα φορό τιμή σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν οι ζωές τους στη μεγάλη γενοκτονία του μικρασιατικού ελληνισμού πριν από περισσότερα από 100 χρόνια, αλλά και τιμούμε όλους αυτούς που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν εδώ και ξεκίνησαν τη ζωή τους από την αρχή μακριά από τις πατρογονικές τους εστίες. Και ως γέννημα θρέμα της Ανατολής, της περιοχής, θέλω να πω ότι είμαι με ιδιαίτερη συγκίνηση εδώ σήμερα, γιατί μεγάλωσα ακούγοντας αυτά τα βιώματα του ξεριζωμού και της βαρβαρότητας. Δεν ξεχνώ. Αφορμή το προσφυγικό και μεταναστευτικό να ανεβαίνουν και οι ακροδεξιές φωνές, ρίχνοντας όλες τις ευθύνες στους ξεριζωμένους, όπως είχε γίνει και τότε. Ενώ αυτά αποτελούν κεντρικές πολιτικές επιλογές των ελίτ, οι οποίες αυτή τη στιγμή χειρίζονται όλα τα σημαντικά κονδύλια και, εν πάση περιπτώσει, και την εργασία όλων αυτών των ανθρώπων. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα, ότι η ελληνική κοινωνία οφείλει και πρέπει να ενσωματώσει τη νέα προσφυγιά και μετανάστευση, βεβαίως με διαδικασίες, αλλά και με τη διάθεση σημαντικών πόρων από την Ευρώπη.